εξαιρετικά υψηλή προσέλευση ενδιαφερομένων επιχειρηματιών, υποψηφίων επενδυτών καθώς και συμβούλων επιχειρήσεων έγινε η παρουσίαση του προγράμματος ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου, υπηρεσιών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Πέραν το ΠΕΠ που είναι αυτή τη στιγμή τρέχει, έρχεται η επόμενη, η πέμπτη προγραμματική περίοδος 2014-2020. Η μεγάλη διαφορά της πέμπτης περίοδου, το καινούριο ΕΣΠΑ να το πούμε διαφορετικά, είναι ότι θα σχεδιαστεί στην περιφέρειά μας. Μέχρι τώρα σχεδιάζεται μάλλον στην περιφέρειά μας. Το πρόγραμμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες ή τους υποψήφιους επενδυτές που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις θεματικές ενότητες μεταποίησης, τουρισμού, χονδρικού εμπορίου και υπηρεσιών. Οι επιδοτήσεις συνολικά θα αγγίξουν τα 22.500.000 ευρώ. Ο ρόλος του καθενός, ακόμη και της αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να αφουγκράζεται την ανάγκη της κοινωνίας και να προσαρμόζεται στα δεδομένα τα οποία έχει μπροστά της. Οι προθεσμίες υποβολής των προτάσεων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Απριλίου του 2013 και τα σχέδια θα στέλνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.επενδύσεις.gr. Αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν και οι πιστάμενες αλλά και η υποσύσταση επιχειρήσεις. Στις νέες λοιπόν και η υποσύσταση επιχειρήσεις επιδοτούνται και λειτουργικές δαπάνες. Ενίκεια, δέκο, δαπάνες ίδρυσης κτλ. Δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 100% της επιχορήγησης. Δεν απαιτείται απόδειξη δίαιης συμμετοχής με την υποβολή της πρότασης. Δεν εξετάζεται αν η επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση έχει προβλήματα τύπου θυρεσία. Δεν απαιτείται αύξηση εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου. Για την απόδειξη της καταβολής της δίαιης συμμετοχής χρειάζεται και αρχή και εξόπληση των παραστατικών των δαπανών του έργου. Η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας κρίθηκε ιδιαίτερα θετική, αντιμετωπίστηκε με τα ευνοϊκότερα σχόλια, εξού και η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού.